Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια Δέσποινα Παπά. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης» στο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως. Ένας Άγιος που πριν 3 δεκαετίες έζησε ανάμεσά μας. Ένας Άγιος που είχε μεγάλη διάκριση και ελευθερία στο πνεύμα ώστε να πλησιάσει κοντά στο Θεό γρήγορα και εύκολα, παρακινώντας έτσι πολλούς ανθρώπους να βρεθούν στον ίδιο δρόμο. Τι, πότε, πώς μιλούσε ο γέροντας. Εκείνο που ήταν πραγματικά θαυμαστό ήταν η διάκριση που είχε. Γνώριζε ανά πάσα στιγμή τι έπρεπε να πει στον καθένα ανάλογα με το πόσο δεκτικός ήταν ο καθένας μας στη δεδομένη στιγμή. Όταν έβλεπε ότι δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αυτά που ήθελε να μας πει, έλεγε πολύ λίγα πράγματα και πρόσθετε «Καλά, θα τα ξαναπούμε». Χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τα παραδείγματα. Πολλές φορές αντί να μας πει απευθείας ό,τι θα μας έλεγε, μας το έλεγε με παραδείγματα. Μια κυρία που είχε αυτά τα προβλήματα με τα παιδιά της κτλ. Κτλ. Ή μια κοπέλα που αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα και ούτω καθεξής. Γενικεύοντας το θέμα, δεχόταν ο καθένας μας πιο εύκολα αυτό που ήθελε να μας πει ο γέρον Πορφύριος, ο οποίος είχε πραγματική μέσα του τη σοφία που του έδινε ο Θεός. Τι σήμαινε ελευθερία κοντά στο γέροντα? Κάθε φορά που συναντούσα το γέροντα Πορφύριο, ένιωθα ότι η συνομιλία μαζί του ήταν μια πνευματική πανδεσία. Και αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η ελευθερία που άφηνε στο συνομιλητή του. Έβλεπα στο πρόσωπό του ενσαρκωμένη όλη την ελευθερία της Ορθοδοξίας. Ποτέ ο γέρον Πορφύριος δεν υποχρέωνε οποιονδήποτε να κάνει κάτι και ποτέ δεν υποδείκνυε οτιδήποτε που να αίρει την ελευθερία του άλλου. Γι' αυτό δεν ήθελε ούτε εμείς να υπερβαίνουμε τους άλλους, αλλά να τους σεβόμαστε. Έχοντας αυτή την αγιότητα μέσα του, έβλεπε με ένα άπειρο έλεος τον κόσμο. Με αυτή ακριβώς την ελευθερία που έδινε στο συνομιλητή του, τον βοηθούσε με τον καλύτερο τρόπο να αντιληφθεί ότι βρισκόταν σε λαθασμένο δρόμο. Μην υπενθυμίζει στον άλλον τα σφάλματά του. Ήθελα να έχω τη γνώμη του γέροντα για μια διαπίστωσή μου και όταν μου δόθηκε ευκαιρία, του είπα «Γέροντα, από παρατηρήσεις μου σε διάφορα περιστατικά της ζωής μου, έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που προσπαθώ να το εφαρμόζω όσο μπορώ στην πράξη. Όταν κάποιος διαφωνεί μαζί μου και είμαι πεπισμένος για την ορθότητα της απόψεώς μου, του λέω «Ας σταματήσουμε την αντιδικία και ας το αφήσουμε στο Θεό να μας δώσει εκείνος μέσα από τα γεγονότα την ορθή απάντηση». Όταν αργότερα τα γεγονότα με δικαιώνουν, δεν υπενθυμίζω στον τέος αντιδικό μου τη συζήτηση που κάναμε κάποτε και στην ενσυνεχεία δικαίωσή μου. Σιωπώ. Συνήθως σιωπά και εκείνος, σπανίως, βρίσκουμε το θάρρος να ομολογήσουμε τα λάθη μας. Μου αρκεί όμως ότι ο ίδιος το αντιλαμβάνεται εσωτερικά και χαίρομαι, διότι με τη σιωπή μου, που μοιάζει με αμνησία, τον κάνω να αισθάνεται άνετα μαζί μου, αφού διαπιστώνει ότι τον σέβομαι και δεν τον εξουθενώνω. Μόλις το άκουσε αυτό ο γέροντας, ενθουσιάστηκε και μου είπε «Μωρέ εσύ, είσαι ψυχολόγος. Αυτό είναι το σωστό, να μην κατηγορείς τον άλλον για τα σφάλματά του και να μην του τα υπενθυμίζεις». Τότε τον καθίζει στο σκαμνί η ίδια η συνείδησή του και τον διδάσκει. Μόνον έτσι διορθώνεται το κακό. Διαφορετικά, όταν εσύ τον κατακρίνεις, αμήνεται, δικαιολογεί τον εαυτό του, ρίχνει τις ευθύνες του σε σένα και σε άλλους, γίνεται σκληρός και το κακό αντί να διορθωθεί χειροτερεύει. Αν δεν τον μαλώσεις, η ψυχή του μαλακώνει. Γι' αυτό πολλές φορές ας μην μιλάμε και ας μην ελέγχουμε τους άλλους. Θυμάμαι εδώ τον γέροντα Πορφύριο που έλεγε «Βρε όταν μαλώσεις κάποιον που φταίει, τι θα κάνει τότε». Όχι μόνο δεν θα σε ακούσει, αλλά θα προσπαθήσει να αμυνθεί και να σου αποδείξει το αντίθετο.
και θα κλείσει η ψυχή του περισσότερο. Ενώ αν τον αφήσεις και δεν τον μαλώσεις και δεν τον ελέγξεις, η ψυχή του μαλακώνει, γίνεστε φίλοι και σιγά σιγά έρχεται και σου λέει εκείνος αυτά που θα του έλεγες εσύ. Γι' αυτό κυρίως σας λέμε στο Θεό αυτά που θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους πολλές φορές. Θέλουμε ο άνδρας μας να αλλάξει, να μεταποιηθεί, να μετανιώσει, ας το λέμε στο Θεό και εμείς ας τον αγαπάμε. Δεν ήθελε να μας μετασκευάσει σε αντίγραφά του. Ο γέροντας σεβόταν την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας του άλλου, διότι αυτός ήταν εικόν της αρήκτου δόξης του Θεού, οικεστήγματα φέρων πτεσμάτων. Τον δεχόταν όπως ήταν, έστω και παραμορφωμένον από την αμαρτία. Δεν επιχειρούσε να τον αλλάξει βία, αλλά προσευχόταν μυστικά να θελήσει εκείνος να αλλάξει αγαπώντας τον Χριστό. Αν και βρισκόταν τόσο ψηλά, βλέποντάς μας να έρπουμε τόσο χαμηλά, δεν ήθελε να μας ισοπεδώσει για να μας μετασκευάσει σε αντίγραφά του. Σεβόταν την ελευθερία μας, ακόμη και στις κακές επιλογές της, ευχόμενος αυτές να γίνουν καλύτερες, αλλά από εμάς τους ίδιους. Είχε όλη την ευχαίρεια να προβλέψει το μέλλον μας, να μας καταπλήξει με τα χαρίσματά του, να μας επηρεάσει βαθύτατα και να μας βάλει εύκολα στο δρόμο που ήθελε, αλλά δεν το έκανε, προτιμώντας να επιλέξουμε εμείς το δρόμο μας ελεύθερα και υπεύθυνα. Επιθυμούσε να ανεβούμε ψηλά, να τον πλησιάσουμε για να μπορέσει να μοιραστεί μαζί μας τα πλούσια δώρα που του πρόσφερε η Θεία Χάρης. Έβλεπε ότι και εμείς θέλαμε να βρεθούμε εκεί ψηλά κοντά του, αλλά χωρίς να κοπιάσουμε. Έτσι, άνετα, ως διαμαγείας, και λυπόταν πολύ γι' αυτό, αν και δεν μας το έλεγε καθαρά και μας άφηνε εκεί που βρισκόμασταν, ώσπου να καταλάβουμε να φιλοτιμηθούμε και να πάρουμε το ανηφορικό μονοπάτι μας. Μας απεκάλυπτε έμεσα την αλήθεια αυτή. «Μην του ξαναπροτείνεις να έλθει σε μένα». Ανακάλυψα κάποτε ότι ένας πολύ γνωστός μου ήταν συγγενής του πατρός Πορφυρίου. Μόλις το έμαθα, εξέφρασα στο γνωστό μου τη χαρά μου και του πρότεινα να επισκεφτούμε μαζί το γέροντα. Εκείνος που θυμόταν αμυδρά το γέροντα από το χωριό του, δεν απήντησε στην πρότασή μου, ούτε όχι φραστικός, ούτε ναι πρακτικός. Όλο και μου ζητούσε αναβολή της επισκέψεως, προφανώς φοβούμενος ηρωνικά σχόλια των φίλων του, δεδομένου ότι ως κοσμικός δεν είχε σχέση με την Εκκλησία και ήταν δυσμενός προκατηλημένος απέναντι όλων των κληρικών. Όταν το ανέφερα στο γέροντα, χάρηκε επειδή γνώριζα πολύ ένα συγγενή του που τον θυμόταν αρκετά καλά, αλλά μου είπε: «Μην του ξαναπροτείνεις να έλθει σε μένα. Μην του το υπενθυμίζεις και μην τον πιέζεις. Άφησέ τον τελείως ελεύθερο και ανεπηρέαστο. Αν θελήσει, θα έρθει μόνος του. Και έτσι πρέπει πάντα να γίνεται. Να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Πάντως εγώ τον αγαπώ και προσεύχομαι γι' αυτόν». Μετά από χρόνια πληροφορήθηκα ότι τον επισκέφτηκε ένα βράδυ μυστικά μόνος του, χωρίς φυσικά να μου πει τίποτα. Γι' αυτό ούτε κι εγώ του είπα τίποτα σχετικό και τον άφησα με την εντύπωση ότι το αγνώ. Ο γέροντας είχε επισκέπτες φανερούς, αλλά είχε και επισκέπτες νοικοδήμους. Τους αποδεχόταν και τους σεβόταν όλους εξίσου. Η οχληρή κατήχηση. Πήγαινα προς το γέροντα με το αυτοκίνητο φίλου μου, ο οποίος είχε πάρει μαζί του και την αρβωνιαστικιά του. Στη διαδρομή της μιλούσα για τη χριστιανική ζωή, με την οποία δεν είχε ασχοληθεί ιδιαιτέρως. Το έκανα για να τη βοηθήσω, ώστε να έχει καλύτερη πρόσβαση στην οτροπία του γέροντα που θα έβλεπε για πρώτη φορά. Όταν φτάσαμε, μπήκα πρώτος στο κελί του. Μεταξύ άλλων, του ανέφερα κάπως αυτάρεσκα και για την κατήχησή μου κατά τη διαδρομή. Ο γέροντας εξανέστηκε και μου είπε: «Μη μωρέ κάνεις τέτοια πράγματα. Τώρα η αραβωνιαστικιά του έχει τρομοκρατηθεί και του λέει: Πάμε να φύγουμε, φοβάμαι να δω το γέροντα. Μη μου βάλει να τηρήσω όλα αυτά που μου έλεγε ο φίλος σου στη διαδρομή». Μετά από μένα μπήκε στο κελί η αραβωνιαστικιά του φίλου, ο οποίος μου επιστηρεύτηκε τι του έλεγε αυτή όσην ώρα ήμουνα μέσα. Ήταν τα ίδια τα λόγια του γέροντα. Όταν εκείνη βγήκε από το κελί, έλαμπε από χαρά. Ο γέροντας δεν έκανε λάθη όπως εγώ, με τον άκρητο, υπερβάλλοντα ζήλο μου. Δεν μιλάω σε κανέναν για τον Χριστό αν δεν το ζητήσει. Πρέπει να θέλει ο άλλος να κάνει κάτι. Και θυμάμαι το γέροντα Πορφύριο που έλεγε: «Εγώ βρε δεν μιλάω σε κανέναν για τον Χριστό εάν δεν θέλει, εάν δεν μου το ζητήσει». Και δεν το έλεγε εγωιστικά, αλλά από σεβασμό της ελευθερίας των άλλων. Εγώ προσεύχομαι για αυτούς, τους κάνω και θαύματα ακόμη. Αλλά δεν τους μιλάω. Θέλω να ανοίξει η ψυχή τους και να μου το ζητήσουν οι ίδιοι. Πρώτη φορά είδαμε παπά
και να μην μας μιλήσει για το Θεό. Και έλεγαν οι άνθρωποι, ειδικά οι νέοι, πρώτη φορά είδαμε παπά και να μην μας μιλάει για το Θεό. Όταν κάποια νέα του το είπε με αφέλεια, εκείνος της απήντησε ως εξής: «Σε παρακαλώ, Γεωργία, παιδί μου, μη με παρεξηγείς που δεν σου μίλησε για το Χριστό. Εγώ δεν το έκανα αυτό από ασέβεια, αλλά από ευσέβεια, γιατί εγώ δεν μιλώ σε κανένα θρησκευτικά, αν δεν μου το ζητήσει». Κατά συνέπεια, η νέα ζητεί να ακούσει και αφού το ήθελε μόνη της, δείχνει κι άλλο ενδιαφέρον. Και ο γέροντας έβαζε στους αρχάριους αυτούς ένα πολύ ελαφρό πνευματικό πρόγραμμα που σίγουρα θα το εκτελούσαν με τα χαράς. Πλησίασε διακριτικά τον εισπράκτορα. Τον παππούλη το περίμενε μια μεγάλη δοκιμασία που τον στεναχώρησε πάρα πολύ. Συγκεκριμένο, ο εισπράκτορας του λεωφορείου με τον οποίο ταξίδευε άρχισε να χλευάζει το γέροντα και να λέει διάφορες ανοησίες που προκαλούσαν το γέλοντα στους άπιστους συνεπιβάτες και την αγανάκτηση των πιστών. Έτσι, οι επιβάτες χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα και με φωνές ο εισπράκτορας εξακολουθούσε να συμπεριφέρεται απρεπώς. Όλα αυτά είχαν στεναχωρήσει σε μεγάλο βαθμό τον παππούλη, ο οποίος επιμελώς απέφυγε να λάβει μέρος στη συζήτηση. Όταν όμως σταμάτησε κάπου το λεωφορείο για ξεκούραση και οι επιβάτες κατέβηκαν κάτι να πιούν, ο παππούλης σηκώθηκε και πλησίασε διακριτικά τον εισπράκτορα και του είπε: «Εγώ μπορεί να μην ξέρω να βρίσκω, όπως λες, τα υπόγεια νερά, ξέρω όμως ότι εσύ πάσχεις από σύφυλλη και πρόσεξε να μην παντρευτείς τώρα, γιατί θα τη μεταδώσεις τη γυναίκα σου και στα παιδιά σου, να συνεχίσεις τη θεραπεία, να γίνεις καλά και ύστερα να παντρευτείς». Οπότε ο εισπράκτορας έμεινε άφωνος. Το μόνο που είπε ήταν: «Και πού το ξέρεις εσύ?» Και ο παππούλης το ρωτά: «Είναι έτσι ή δεν είναι?» Και αυτός το παραδέχτηκε και από εκείνη την ώρα κατάπιε τη γλώσσα του. Δεν ξαναμίλησε μέχρι που φτάσαμε στην Αθήνα. Και οι επιβάτες το ίδιο. Το σωστό είναι εκείνη να θελήσει να έρθει. Μια γνωστή μου κυρία, της οποίας το παιδί ήταν σοβαρά άρρωστο, με παρακάλεσε να την οδηγήσω στο γέροντα. Πέρασαν έκτοτε αρκετοί μήνες σιωπής εκ μέρους της κυρίας. Ρώτησα το γέροντα αν όφιλα προς το συμφέρον του παιδιού της να της τηλεφωνήσω σχετικώς. Ο γέροντας αντέδρασε έντονα: «Μη της τηλεφωνήσεις καθόλου. Δεν είναι σωστό». «Το σωστό είναι εκείνη να θελήσει να έρθει. Αλλά μην ανησυχείς. Σύντομα θα σου τηλεφωνήσει». Μετά τρεις μέρες μου τηλεφώνησε. Εξεπλάγινε όταν της είπα ότι περίμενα αυτό το τηλεφώνημα. Όταν της εξήγησα τη συζήτησή μου με το γέροντα, η έκπληξή της μεγάλωσε. Τον επισκεφτήκαμε και από την ημέρα εκείνη η κυρία έγινε τακτική επισκέπτριά του. Ο Θεός σέβεται το θέλημά μας. Είναι συγκινητική η διακριτικότητα της αγάπης του Θεού, όπως μας την απεκάλυψε ο γέροντας. Ήμασταν μια φιλική συντροφιά στα Καλύσια δίπλα στους βράχους του μοναστηριού, έχοντας ανάμεσά μας το γέροντα. Ήταν νύχτα παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Ο γέροντας μας έκανε μια κατανυκτική εξωτερική και εσωτερική περιγραφή των αγιορείτικων αγρυπνιών στα καυσοκαλύβια, τότε που, όπως έλεγε, το Άγιο Πνεύμα ερχόταν και πλημμύριζε με ουράνια χαρά τις ψυχές των μοναχών. Και λέγοντας αυτά, μας άφησε ένα αφυπνιστικό μήνυμα. «Και τώρα το Άγιο Πνεύμα θέλει να μπει στις ψυχές μας, όπως και τότε, αλλά σέβεται την ελευθερία μας, δεν θέλει να την παραβιάσει. Περιμένει να του ανοίξουμε μόνοι μας την πόρτα και τότε θα μπει στην ψυχή μας και θα τη μεταμορφώσει». Τα λόγια του μου θύμιζαν την Αποκάλυψη. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μεταυτού και αυτός μετεμού». Ο παντοδύναμος Θεός χτυπά διακριτικά την πόρτα της ψυχής του αδύναμου ανθρώπου και περιμένει υπομονετικά να του ανοίξει για να τον κάνει αληθινά ευτυχή, και αυτός τις πιο πολλές φορές, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του που εκείνος του χάρισε, δεν του ανοίγει, μένοντας κλεισμένος στη δυστυχία του. Πόσοι από εμάς άραγε έχουμε τη φρόνηση να κάνουμε πράξη στην οικεσία? Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Πόσοι από εμάς, λέγοντας αυτή την προσευχή, δεν αμπαρωνόμαστε στη μοναξιά της ανασφαλειάς μας? Και ο Θεός σέβεται την αφροσύνη μας, γιατί και αυτή αποτελεί έκφραση της ελευθερίας μας. Μια μέρα ο γέροντας μου είπε: «Ο Θεός σέβεται το θέλημά μας». Και μια άλλη: «Ό,τι κάνεις, να το κάνεις επειδή το θέλεις, ελεύθερα, υπεύθυνα και με ευχαρίστηση.
προσπαθούσα να εμβαθύνω στις επιγραμματικές αλλά πολυσήμαντες αυτές συμβουλές του. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στάσαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στάς ανομία σου, τον ιωμένον πάσα στάς νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα έτου είναι ότι σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μόησι, εις εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ ελεός, ου της τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ανομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατηρίους ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ότι φούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως ίανθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Τον δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό σε αυτά Κύριος εν το ουρανό ετοίμασεν τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Καιρός του επιπλήξε και του επενέσε.
ο γέροντας δεν παρέλειπε όταν το έκρινε αναγκαίο να με επιπλήττει ή να με επαινεί και μάλιστα σε περιόδους που δεν το περίμενα. Με επέπλητε κυρίως όταν είχα ηρεμία και οι μέρες μου περνούσαν ανέφελες και άνετες. Τότε έβρισκε κρυφές αμέλειες και παραλήψεις μου και τις επεσήμανε. Αντίθετα με επαινούσε όταν περνούσα οι μέρες δοκιμασιών και θλίψεων και διαπίστωνε ότι ταπεινώνομαι και υποφέρω. Η παιδαγωγική του θύμιζε τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο που έλεγε «Ο Θεός και οι άγγελοι αυτού στις ανάγκες χαίρονται, ενώ ο διάβολος και οι διάκονοι αυτού στις ανέσεις». Λέγει ότι σε εκτιμά, αλλά στο ασυνείδητό του σε απορρίπτει. Κάποιο απόγευμα επισκέφτηκα το γέροντα με ένα γνωστό μου. Μας δέχτηκε στο κελί του και τους δυο μαζί. Στη συζήτησή μας που ακολούθησε ο γνωστός μου, μεταξύ άλλων, του μίλησε και για τη μεγάλη εκτίμηση που έτρεφε στο πρόσωπό μου. Ο γέροντας τον κοίταζε, έπειτα έσκυψε το κεφάλι και δεν είπε τίποτα. Σε λίγο φύγαμε. Στην επόμενη επίσκεψή μου ήμουν μόνος. Ο γέροντας μου είπε «Σκέφτομαι εκείνον τον γνωστό σου που μου έφερες και μου έλεγε με χαρά για την εκτίμηση που σου έχει. Τη στιγμή όμως που μου τα έλεγε αυτά, ξέρεις εγώ τι είδα στο βάθος της ψυχής του? Ότι σε αποστρέφεται και σε απορρίπτει. Έμεινα ευρόντιτος από την αποκάλυψή του που ούτε καν θα μπορούσα να φανταστώ». Ο γέροντας συνέχισε «Πρόσεξε όμως, αυτό που είδα βρίσκεται στο ασυνείδητό του. Κατάλαβες? Τι είναι το ασυνείδητο?» Του είπα ότι ήξερα σχετικά. Και εκείνος συμπλήρωσε, επειδή βρίσκεται στο ασυνείδητό του, δεν το γνωρίζει. Να το προσέξεις πολύ αυτό που σου λέω. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, αισθανόμουν θλίψη και εκνευρισμό για τη διχασμένη και διπρόσωπη συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Αφού με απέρριπτε κατά βάθος, ποιος τον υποχρέωνε να με πλησιάσει και μάλιστα να ομολογεί μπροστά στο γέροντα την εκτίμησή του απέναντί μου? Δεν θα ήταν πιο κανονικό να απομακρυνθεί από μένα για να βρίσκεται τουλάχιστον σε αρμονία με τα όποια βαθύτερα αισθήματά του? Πέρασαν αρκετές ώρες εκνευρισμού και μόνο από κάποια στιγμή και μετά άρχισα να καταλαβαίνω το νόημα της επισημάνσεως του γέροντα. Πρόσεξε, αυτό βρίσκεται στο ασυνείδητό του και δεν το γνωρίζει. Πράγματι, ο άνθρωπος αυτό συνειδητά με εκτιμούσε πολύ και το έδειχνε και αισθανόταν εντάξει απέναντί μου. Το πρόβλημα της αυτοαντιφάσεώς του ήταν κρυμμένο στο ασυνείδητό του και γι' αυτό το αγνοούσε. Η διαπίστωσή μου αυτή, που δικαιολογούσε την προειδοποίηση του γέροντα, με ηρέμησε. Τον δέχτηκα όπως είναι και διατήρησα μετάβλητη την ευνοϊκή στάση μου όπως πριν. Αργότερα, όταν ξαναείδα το γέροντα, μου διευκρίνησε σχετικά. Αυτό που είδα στο ασυνείδητό του είναι παλιό, είναι τραύμα, είναι δαιμονικό. Και σε ερώτησή μου, αν με τον εξαγιασμό του μπορεί να αλλάξει, μου απάντησε. Με την αγιότητα αλλάζει ο άνθρωπος. Φεύγουν τα ψυχικά τραύματα. Σήμερα οι ψυχίατροι το λένε ψυχασθένεια, ενώ στην πραγματικότητα είναι δαιμονική ενέργεια που οφείλεται στις αμαρτίες. Αδιάκριτο κήρυγμα. Ένα πρωινό Κυριακής ο γέροντας κατηφόριζε μαζί με ένα γνωστό του ηλικιωμένο χωρικό προς την εκκλησία ενός χωριού. Στο δρόμο συνάντησαν μια παρέα 6-7 νεαρών που βάδιζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο χωρικός ρώτησε τους νεαρούς «Πού πάτε, παιδιά?» Εκείνα απάντησαν «Στο καφενείο». Τότε ο χωρικός, που ήταν πολύ αυστηρός, εξανέστηκε και τους είπε «Δεν τρέπεστε, Κυριακή πρωί σήμερα αντί να βρίσκεστε στην εκκλησία, πηγαίνετε στο καφενείο? Χριστιανοί είστε εσείς?» Και τους εξαπέλυσε ένα υπαίθριο ζηλωτικό κήρυγμα. Οι νεαροί του μίλησαν υβριστικά και συνέχισαν το δρόμο τους. Ο γέροντας σιωπούσε. Ο χωρικός, γεμάτος έξαψη και αυσταρέσκεια, είπε στο γέροντα «Καλά τα είπα στα παλιόπαιδα». Και ο γέροντας «Δεν τα είπες καλά». Ο χωρικός, που περίμενε συγχαρητήρια, πικράθηκε από την απάντηση του γέροντα. Έφτασαν στην εκκλησία. Ο γέροντας μπήκε στο ιερό και ο χωρικός έπιασε ένα στασίδι. Δεν πέρασε μισή ώρα και να σου όλοι οι νεαροί της παρέας να μπαίνουν στην εκκλησία. Ο χωρικός έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση. Μόλις τελείωσε η θεία λειτουργία και βγήκε ο γέροντας από το ιερό, ο χωρικός έσπευσε να τον συναντήσει και του δείξε τα παιδιά λέγοντας «Είδες που μου είπες ότι δεν τους τα είπα καλά? Σκέφτηκαν τα λόγια μου και ήρθαν στην εκκλησία». Και ο γέροντας, χαμογελώντας, του εξήγησε ότι ήρθαν διότι προσευχόταν σιωπηλά για αυτά και όχι διότι επηρεάστηκαν από τον τρόπο του. Να ζυγίζουμε καλά το καλό που θα κάνουμε.
Έλεγε ο πατέρας Πορφύριος ότι πολλοί άνθρωποι πολλές φορές θέλουν να κάνουν το καλό, αλλά από την ενέργειά τους, αντί να γίνει καλό, βγαίνει κακό. Πρέπει, έλεγε, να ζυγίζουμε τα πράγματα και μία και δύο και δέκα φορές και να βεβαιωνόμαστε ότι η πράξη και η ενέργειά μας δεν πρόκειται να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Και αν αμφιβάλλουμε ότι η ενέργειά μας δεν θα φέρει το καλό, θα πρέπει να συμβουλευτούμε ανθρώπους έμπειρους επί του θέματος και ακόμη να πάρουμε και την ευλογία του πνευματικού μας, όπως κάνουν και οι μοναχοί στα μοναστήρια, γιατί έλεγε και εμείς στον κόσμο ζούμε και ενεργούμε σαν σε μοναστήρι με γεροντάδες και πνευματικούς. Αυτή είναι η σειρά της Εκκλησίας και η Ορθοδοξία. Όσον αφορά την Εκκλησία και την άκτιστη Εκκλησία, ο πατήρ Πορφύριος, όταν μας μιλούσε για τον άνθρωπο, για τον Θεό, για τον κόσμο, για την αγάπη, για την προσευχή, για τη δημιουργία ολόκληρη, μιλούσε με θεολογικά κριτήρια, τυχιούχοσον της Δευτέρας του Δημοτικού Σχολείου. Είχε όντως το χάρισμα της θεολογίας που πηγάζει από τη ζώσα πηγή, την οαιρά του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα της μυστικής θεολογίας που βλαστάνει ή κατά Χριστόν φιλοσοφία. Ήταν ένας μυστικός θεολόγος χωρίς κοσμικές σπουδές, παρά μόνο με τις σπουδές της ασκήσεως, της ησυχίας, της νοεράς εργασίας, έλεγε. Ήθε να μπούμε όλοι στην επίγεια άκτιστη εκκλησία, γιατί αν δεν μπούμε σε αυτήν, δεν θα μπούμε και στην ουράνια. Μπορούμε να ενωθούμε, αν κάνουμε μυστική ζωή. Η καλή δύναμη πάει πλούσια, αλλά απαλά ως θρούς, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη. Να γίνετε άγιοι. Απασχολούσε έντονα έναν αδερφό μου το θέμα της Εκκλησίας του Χριστού, από πότε υπάρχει, γιατί ήθελε να το χρησιμοποιεί στα κηρύγματά του και για ένα βιβλίο που έγραφε. Είχε πάει μια από αυτές τις μέρες στον παππούλη και πήγε να φύγει όταν τελείωσε μαζί του, χωρίς όμως να του πει το πρόβλημά του. Παίρνοντας την ευχή του, του λέει ο γέροντας: «Άντε πήγαινε τώρα και να ξέρεις ότι η Εκκλησία είναι προαιώνιος και άκτιστος και άσε τους θεολόγους να λένε ό,τι θέλουν». Έμεινε έκπληκτος ο αδερφός με την αποκάλυψη που του έκανε ο παππούλης στον προβληματισμό που είχε. Είχε εκκλησιαστική συνείδηση και σεβόταν πολύ τον επίσκοπο. Ο γέροντας Πορφύριος είχε πολύ αναπτυγμένη την εκκλησιαστική συνείδηση. Σεβόταν τα εκκλησιαστικά πρόσωπα και την εκκλησιαστική ιεραρχία. Έλεγε: «Αν τα χαλάσω με τον επίσκοπο, αν ο επίσκοπος είναι θυμωμένος μαζί μου, η προσευχή μου δεν ανεβαίνει στον ουρανό. Αν μπορώ να πω ένα δεύτερο. Ήταν ο γέροντας εκκλησιοκεντρικός. Η εκκλησία ήταν η βάση της όλης ζωής και δραστηριότητάς του. Μάλιστα τον είχε δει πολλές φορές όταν μιλούσε για την εκκλησία να αναλύεται σε δάκρυα. Έτρεφε απόλυτο σεβασμό στην επίσημη εκκλησία. Ο επίσκοπος ήταν εις τόπον και εις τύπον Χριστού. Τον στεναχωρούσε αφάνταστα όταν έβλεπε να κατηγορούν επισκόπους, να γράφουν εναντίον των επισκόπων. Ό,τι και να είναι ο επίσκοπος, είναι η κεφαλή. Είναι εις τόπον και εις τύπον Χριστού». Αυτό ήταν ιερή υπόθεση για το γέροντα. «Να γίνουμε μέτοχοι των ενεργειών του Θεού». Μιλούσε για την Εκκλησία και πώς την έβλεπε την Εκκλησία, έλεγε χαρακτηριστικά. «Η Εκκλησία είναι άκτιστη». Γιατί είναι άκτιστη η Εκκλησία? Γιατί η Εκκλησία είναι θεανθρωπότης, είναι ο Θεός στην ιστορία. Και καλούμεθα κι εμείς οι πιστοί να γίνουμε άκτιστοι, να γίνουμε μέτοχοι των ενεργειών του Θεού, να μπούμε μέσα στο μυστήριο της θεότητας, να υπερβούμε την κοσμικότητά μας, να γίνουμε υπερβατικοί. Άκτιστη είναι η Εκκλησία και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το περνούσε πρακτικά. Δεχόταν όλους, η πόρτα του ήταν ανοιχτή για όλους. Δεν ήταν προσωπολήπτης. Όποιος πήγαινε τον δεχόταν όπου και αν ανήκε. Ο ίδιος δεν ανήκε πουθενά. Ανήκε στην Εκκλησία και δεχόταν όλους. «Τι θα ψηφίσουμε, γέροντα?» ρώτησε κάποιος το γέροντα. «Τι πρέπει να ψηφίσεις στις βουλευτικές εκλογές?» Και εκείνος του απάντησε παραβολικά. «Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σαν την γλώσσα. Κάτω από τα φτερά της σκεπάζει και άσπρα πουλάκια και μαύρα πουλάκια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πολιτικοποιείται και πολύ περισσότερο δεν κομματικοποιείται. Σκεπάζει με την αγάπη όλους, χωρίς να ταυτίζεται με φατρίες». Κάποτε με ρώτησε πώς πάνε τα πολιτικά πράγματα. Του απάντησε ότι γενικά δεν πάνε καλά. Και ο γέροντας μου είπε: «Τι να σου κάνουν και οι πολιτικοί? Είναι μπερδεμένοι με τα ψυχικά τους πάθη. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τους άλλους? Φταίμε και εμείς για την κατάσταση αυτή. Αν ήμασταν αληθινοί χριστιανοί, θα μπορούσαμε να στείλουμε στη Βουλή όχι βέβαια χριστιανικό κόμμα, αλλά χριστιανούς πολιτικούς και τα πράγματα
θα ήταν διαφορετικά. Για πρώτη φορά κοντά του κατάλαβα τι σήμαινε ορθοδοξία. Η ορθοδοξία μας στηρίζεται στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, όπως έλεγε ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας ο Άγιος Ειρηναίος από τη Μικρά Ασία, επίσκοπος Λουγδούνου, όπου η χάρις του Αγίου Πνεύματος είναι ορατή και αισθητή. Εκεί υπάρχει Εκκλησία. Αυτό λοιπόν απέδειξε και ο Γέρον Πορφύριος, ότι συνεχίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Απέδειξε τη συνέχεια της παράδοσής μας και ότι τα χαρίσματα δεν είναι ενέργειες του Θεού στη διάρκεια των αποστολικών μόνο χρόνων, όπως νομίζουν διάφοροι αιρετικοί, αλλά αποτελούν μόνιμη ζωή, μόνιμη κίνηση μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση και διαχρονία. Θα καταθέσω την περίπτωση ενός Τσέχου κληρικού, του οποίου δεν θα ήθελα να αναφέρω το όνομα χωρίς την άδειά του. Όταν ήρθε στην Ελλάδα είχε δύο βασικότητα προβλήματα. Το ένα ήταν καθαρά προσωπικό, υπαρξιακό δηλαδή πρόβλημα, και το άλλο ήταν εκκλησιαστικό πρόβλημα. Μιλούσε μόνο γερμανικά και μου ζήτησε να τον συνοδεύσω στο Γέροντα Πορφύριο. Για λόγους όμως διακριτικότητας θα έλεγα, έστειλε ένα γερμανό φοιτητή μου να τον συνοδεύσει. Μετά τους χαιρετισμούς, ο Γέρον Πορφύριος τους πιάνει το χέρι με το γνωστό εκείνο φιλικότατο και αφοπλιστικό χαμόγελό του και του λέει: «Πάτερ μου, έχετε δύο προβλήματα που σας βασανίζουν». Στη συνέχεια μιλούσε ελληνικά και μετέφραζε ο φοιτητής. Του υπέδειξε με ποιο τρόπο θα ενεργούσε για το ένα πρόβλημα και με ποιο για το άλλο. Όταν επέστρεψε στο σπίτι ο Τσέχος κληρικός, μου είπε: «Ένιωσα αμέσως τις κλειδώσεις των ποδιών μου να λύνονται και ήμουν έτοιμος να γονατίσω, διότι για πρώτη φορά κατάλαβα τι σημαίνει ορθοδοξία». Ο Τσέχος αυτός κληρικός προερχόταν από μη ορθοδόξους και μετά έγινε ορθόδοξος. Νόμιζε λοιπόν ότι όσα διαβάζουμε στα ιερά βιβλία της Εκκλησίας είναι εντελώς θεωρητικά και ίσως κάπως μυθικά. «Τώρα», μου είπε, «διαπίστωσα την πραγματικότητα. Ο Θεός δίνει χάρη και η χάρη αυτή βρίσκεται στην ορθοδοξία». Έτσι η δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος ενέργεια αυτή του πατρός Πορφυρίου ήταν ενίσχυση για αυτόν τον αδερφό μας σε μια εμπερίστατη σήμερα λόγω της ουνίας και της απειλής της παπικής εκκλησίας χώρα όπως η Τσεχοσλοβακία. Αγαπητοί ακροατές, και με αυτό το μήνυμα της Ορθοδοξίας μέσα από τα μάτια του Αγίου Πορφυρίου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ας ακολουθούμε όλοι τα βήματά του και ας έχουμε τις πρεσβείες του. Να έχετε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα. Χαίρετε. Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. Μια ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στην αγιασμένη βιωτή και τις διδαχές αγάπης ενός συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, από τα καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους στην πλατεία Ομονίας της Αθήνας. Παρουσίαση επιμέλεια, Δέσποινα Παπά.